Κινάμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ από τον Ολυμπιακό και τον Νίκο Σταματέλο. Νίκο, καλημέρα και καλή χρονιά. Καλημέρα Τάσο, καλή χρονιά, με υγεία. Όπως είδες, οι παλιοί είναι εδώ, οι νέοι έχουν άδεια, έτσι. Το έχεις καταλάβει. Αλλάξαν τώρα. Οι τσούτσικες, έτσι. Οι τσούτσικες πήραν άδεια. Αλλάξαν τα δεδομένα. Λοιπόν, έχουμε αγωνιστική αύριο. Ναι, Ιωνικός Ολυμπιακός είναι 9:30. Οπότε δεν υπάρχει περίοδος ξεκούρασης και πρωτοχρονιά στο γήπεδο. Έκαναν καλά και σήμερα, εννοείται, παραμονή του αγώνα προπόνηση θα έχουν οι Ερυθρόλευκοι. Με το βλέμμα να είναι στραμμένο κατά τη γνώμη μου στον Ρόντινεϊ. Ναι, είδα παίξει πρώτη φορά, ε. Ναι, με την ποιότητα που βγάζει και την κατάσταση που δείχνει ότι βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή, δεν θα είναι καμία έκπληξη να τον δούμε στην αρχική ενδεκάδα. Και ο Μίτσελ στις όποιες δοκιμές έχει κάνει τις περισσότερες φορές τον έχει ως βασικό στο δεξιάκρο της άμυνας. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα να δούμε και τη σημερινή προπόνηση για το αν θα προχωρήσει σε άλλες αλλαγές σε σύγκριση με την ενδεκάδα που νίκησε τον Αστέρα Τρίπολης στην τελευταία υποχρέωση του Ολυμπιακού το 2022. Δεν τρελαίνεται να κάνει πολλές αλλαγές πάντως ο Μίτσελ. Υποχρεώνεται όμως να κάνει κάποιες αλλαγές γιατί έχει Τρίτη και έχει Κυριακή. Είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια. Οπότε δεν θα πάει με τους ίδιους. Και σίγουρα θέλει να διαχειριστεί τους παίχτες που υπολογίζει έτσι ώστε να δώσει τον κατάλληλο χρόνο. Δηλαδή το να πάρει χρόνο συμμετοχής η φανέλα βασικού ο Μαρσέλο στο ένα, ο Ρέαμτσουκ στο άλλο, ναι, είναι κάτι που παίζει. Ή να μοιραστούν, να το πω έτσι, το χρόνο οι δυο τους. Ναι. Γιατί είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια και μιας και πιάσαμε τη θέση του αριστερού μπακ, επιμένουν οι Ιταλοί με δημοσιεύματα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τη γειτονική χώρα για τον Μολδαβό και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς ποια εξέλιξη θα έχουμε στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και νομίζω ότι όλα δείχνουν πως παραμονή πρωτοχρονιάς είχε έρθει στον Ολυμπιακό, μάλλον πρώτη μέρα του χρόνου είχε έρθει στον Ολυμπιακό, έκανε αλλαγή χρόνου στον αέρα, είχε κάνει το Ρέαμτσουκ για να έρθει στον Ολυμπιακό, έτσι πρώτες μέρες. Πότε είχε έρθει ο Ρέαμτσουκ, θυμάσαι? Έχει 2 χρόνια. 2 χρόνια είχε. Ναι. Α, το βλέπεις να προχωράει στην Πολωνία δηλαδή? Το βλέπω να προχωράει για να παίξει κάπου αλλού. Τώρα θα είναι στην Πολωνία, θα είναι σε κάποια άλλη ομάδα, θα ξεκαθαρίσει πολύ σύντομα αυτό το πράγμα. Στην Ιταλία λένε ότι πάει δανεικός με οψιόν 3 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι τώρα. Ναι. Αυτό γράφουν. Το δανεικός με οψιόν είναι κοινός παρανομαστής σε πολλά δημοσιεύματα. Απλά δεν είναι μόνο η Μπολόνια, αυτό είναι το θέμα. Στα δημοσιεύματα, γι' αυτό λέω να περιμένουμε λίγο ακόμα να δούμε, γιατί δεν θα τραβήξει πολύ αυτό το θέμα. Και η περιραίωση ατμόσφαιρα στο ρεπορτάζ σου έδωσε να καταλάβεις ότι πηγαίνει προς αποχώρηση από τον Ολυμπιακό, προς μεταγραφή. Δανεικός, μεταγραφή και το καλοκαίρι να έρθει μεταγραφή. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει ως πρώτο φαβορί το Λάτο για να καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί εκεί. Με τον Σουάζο να είναι δεύτερη επιλογή αν στραβώσει του Λάτο. Αυτά τα δύο ονόματα έχουν ξεχωρίσει από την μεγάλη λίστα που υπήρχε για τους παίχτες που έχουν προταθεί στον Ολυμπιακό. Ναι. Μάλιστα. Φεύγει και ο Μπόλερ, ε. Δεν τον υπολόγισε ο... Ναι, έτσι κι αλλιώς, απλά μάλλον να επιστρέψει στη Blackpool. Ναι, γιατί δεν μπορεί να παίξει και σε άλλη ομάδα. Σωστό. Πόσες ομάδες έχει παίξει? Έχει παίξει... Blackpool και Ολυμπιακό. Σωστό. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να γυρίσει εκεί. Ναι. Αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι στιγμής. Και περιμένουμε να δούμε και τι άλλο θα κάνει ο Ολυμπιακός με εξτρέμ, με κέντρο άμυνας, με επιθετικό. Αυτές είναι οι θέσεις που κοιτούν για ενίσχυση. Ναι. Για την ώρα βέβαια το θέμα του αριστερού μπακ είναι αυτό που φαίνεται να έχουμε άμεσα εξέλιξεις. Ναι, γιατί από τη στιγμή που είναι έτοιμος να βγει και ο Ρέαμτσουκ, ναι, χρειάζεται και να πάρει ένα παίκτη και είναι λογικό να πηγαίνει πρώτα γι' αυτόν. Μάλιστα. Και επαναλαμβάνω, προπόνηση σήμερα για να δούμε τις τελευταίες δοκιμές του. Αγωνιστικά για δεκάδα μπορεί να πει τίποτα? Έχεις πει, είπες κάτι για ότι μπορεί να παίξει κάποιο ο Ματσέλο, αλλά γενικά για την δεκάδα όλοι. Θα μοιάζει πολύ με την ενδεκάδα που έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, θα τους βάλει όλους μπροστά δηλαδή? Δεν ξέρω αν θα τους βάλει όλους. Γιατί ξαναλέω, έχουμε παιχνίδι την Τρίτη, έχουμε παιχνίδι την Κυριακή και τα δύο εκτός έδρας. Και
κάπως θα τους διαχειριστεί. Αυτό εισπράττω. Mm. Γι' αυτό λέω, θέλω να δω τις δοκιμές σήμερα, αν θα αλλάξει κάπως, αν θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Μίτσελ, για να δούμε τι ακριβώς έχει στο μυαλό του. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να τους χρησιμοποιήσει και τους τρεις σε δύο εκτός έδρας παιχνίδια, ενώ τα τρία δεκάρια σε δύο εκτός έδρας παιχνίδια και μάλιστα και συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια. Που σημαίνει ότι να μείνει κάποιος έξω και να παίξει ο Μασούρας. Ναι. Να το δούμε. Και το θέμα του επιθετικού είναι αυτό που καίει. Στη λογική ότι και ο Ελαραμπή με τον Αστέρα δεν έδειξε και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό στα θέλω του Ολυμπιακού και στα θέλω και του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Ο Μπακαμπού είναι ο γνωστός Μπακαμπού με τις χαμένες ευκαιρίες. Μήπως και εκεί δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Ναι. Μάλιστα. Μήπως δηλαδή κάποια στιγμή δούμε τον Μπιέλ μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία. Εντάξει, Νίκο μου. Να είσαι καλά, τα σου. Καλημέρα. Για χαρά.